Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing βίντεο του καναλιού. Σήμερα παρουσιάζουμε 5 βιβλία που μας έχουν στείλει οι εκδόσεις Λυκόφως. Ανάμεσα σε αυτά και παλιές και νέες κυκλοφορίες. Θα αρχίσω σιγά σιγά να ανοίγω. Βλέπετε ήδη κάποιους τίτλους, γιατί έχω ανοίξει το πακέτο εδώ και ώρα. Και πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Το πρώτο βιβλίο είναι του Γιώργου Γιώτσα, το «Εκ νεκρών». Είναι το πρώτο βιβλίο του συγγραφέα. Εδώ βλέπετε και την υπόθεση. Βέβαια θα αφήσω και link κάτω από το βίντεο για να τα βρείτε στη σελίδα του εκδοτικού. Ένα βιβλίο που το ήθελα πάρα πολύ. Αστυνομικό. Βλέπετε εδώ συνολικά έχει 303 σελίδες. Και εδώ υπάρχει το βιογραφικό του συγγραφέα, το πρώτο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο είναι το νέο βιβλίο του Γιώργου Δάμτσιου, «Μυστικά στο Λυκόφως», πάλι από τις εκδόσεις Λυκόφως. Είναι μια έκδοση με πολλά διηγήματα. Έχω διαβάσει βιβλίο του συγκεκριμένου συγγραφέα, οπότε το περίμενα πώς και πώς αυτό το βιβλίο. Εδώ βλέπετε την υπόθεση, 6 κατηγορίες, μια σκοτεινή τετραλογία, 22 διηγήματα συνολικά, όλα μυστικά που γεννιούνται στο Λυκόφως. Για μια ακόμη φορά οι εκδόσεις έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι σελίδες είναι 430-35. Σκοτεινό, όποιος του αρέσει, σε όποιον αρέσουν τα βιβλία τρόμου, φαντασίας, νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Πάμε στο επόμενο βιβλίο, είναι του Γιώργου Γιαλούρη, από τις εκδόσεις Λυκόφως, το Little Girl Blue. Είναι ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, όπως γράφει εδώ πέρα. Δεν έχω διαβάσει βιβλία του συγγραφέα, οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία να τον γνωρίσω κιόλας. Είναι μικρό, κοντά στις 200 σελίδες και κάτι. Η γραμματοσύρα είναι αρκετά καλή, οπότε θα διαβαστεί γρήγορα. Ο συγγραφέας είναι αυτός εδώ πέρα. Θα αφήσω και εδώ link κάτω την περιγραφή του βίντεο. Επόμενο βιβλίο, ο Ιώσης Βαβέλ και άλλα διηγήματα του Δημήτρη Δελαρούδη. Εδώ υπάρχει μια αναφορά από τον Ελευθέριο Κεραμίδα που λέει «Μοναδικές ιδέες που άξιζαν να γίνουν διηγήματα και αξίζουν να διαβαστούν». Ενδιαφέρον. 10 διηγήματα, μια συλλογή από χρονοπύλες και χωροπύλες από λέξεις, φράσεις, διηγήσεις και ιστορίες. Στοιχειωμένα βιβλία, στοιχειωμένοι ήρωες, στοιχειωμένος χρόνος, μαγεία και επιστήμη, ηλεκτρονικά φαντάσματα και οπτασίες, καμωμένες από επιθυμίες, προσδοκίες και bytes. Όνειρα μέσα σε όνειρα και διηγήσεις μέσα από διηγήσεις. Όμως δεν χρειάζονται άλλα λόγια, απλώς διαβάστε το. Λέει ο Θανάσης Βέμπος. Για το συγκεκριμένο βιβλίο θα το διαβάσουμε και θα ανέβει η κριτική στο blog μου. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα βιβλίο. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Μικρά βήματα προς την κόλαση. Είναι της Φράνση Παπουτσάκη. Α, είναι Ελληνίδα συγγραφέας. Ναι, νόμιζα είναι βιβλίο από ξένο συγγραφέα. Μικρά βήματα προς την κόλαση. Βλέπετε εδώ και την υπόθεση. Λίγο πολύ όλα τα βιβλία είναι στο είδος που διαβάζω. Μυστηρίου, τρόμου, επιστημονικής φαντασίας. Αυτά λοιπόν είναι τα 5 βιβλία που μας έστειλαν οι εκδόσεις Λυκόφως.
Περιμένω πώς και πώς να τα διαβάσω για να σας πω κι εγώ την άποψή μου και αν θέλετε να πάρετε κάποια από αυτά τα βιβλία. Σίγουρα θα αρχίσω με τα μυστικά στο Λυκόφους και φυσικά για τον Γιώργο Γιώτσα το βιβλίο το συγκεκριμένο δεν έχω να πω κάτι. Είναι πολύ λίγο, τον θεωρώ όπως έχω αναφέρει μια κατηγορία από μόνος του σε αυτό το είδος για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι πάρα πολύ καλός, έχω διαβάσει βιβλία του, οπότε σίγουρα θα με ανταμείψει και το Εκ Νεκρών, που στην ουσία είναι το πρώτο του βιβλίο. Αυτά λοιπόν από μένα. Αναμείνατε με τις απόψεις μου που θα ανεβάσω σύντομα. Μέχρι το επόμενο unboxing βίντεο. Γεια σας.